Γίναν και πράγματα τα οποία φαντάζομαι τα μετάνιωσες, έτσι. Δηλαδή το είδαμε και προσφάτως και με τον Άλκη. Θα σου πω γιατί ζήτησα συγγνώμη. Πρέπει να αντιληφθείτε όλη μου τη δήλωση. Mm. Για να μην παρερμηνεύουμε πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να μετανιώνεις και να καταλαβαίνεις που έχεις κάνει λάθος. Από εκεί και πέρα και να το λες είναι εξίσου σημαντικό. Όταν κάποιος προσπαθεί, κάποιοι μάλλον προσπαθούν να πάρουν μια μέρα τόσο άσχημη, να την παντρέψουν με ένα πανηγυρισμό που μια κάμερα έπιασε κάτι που μπορεί να είπα την ώρα που γούσταρα τον γκολ του Ραούχο, δεν έχει καμία σχέση. Οπότε η δήλωσή μου που έκανα εκείνη τη μέρα ήταν ξεκάθαρη. Δεν είχε καμία σχέση με το παιδί. Απορώ πως μπορεί να σκέφτεται κάποιος ότι εγώ την ώρα που πανηγύριζα σκεφτόμουν μέσα στην ένταση του αγώνα του τι έχει συμβεί και τι τέτοιο. Εντάξει, θεωρώ ότι όλο αυτό που πήγα να παντρέψω είναι ντροπή. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη για τον τόρο και αυτό που προκλήθηκε. Δεν αφήνω όμως κανέναν να παντρέψει το παιδί με τον πανηγυρισμό. Και αυτό είπα και στο δικαστήριο. Το αντιλήφθηκαν αυτό το πράγμα. Ότι ήταν αληθινό και ήταν από την ψυχή μου, γιατί δεν άφησα κάποιο δικηγόρο να το πει. Το είπα μόνος μου και αθώθηκα.